Σβήνουν δυο νύχτες και δυο αυγές προβάλλουν στον αγέρα. Δυο λευτεριές που σμίγουνε μέσα στην ίδια μέρα. Δυο λευτεριές ματόβρεχτες, παιδιά μεγάλου κόπου. Η λευτεριά του Έλληνα και η λευτεριά του ανθρώπου. 25η Μαρτίου, μια νύχτα μακραίωνη τελειώνει. Νέα αυγή ξημερώνει. Το σκοτάδι της αμαρτίας διαλύεται. Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου σφραγίζει την πανανθρώπινη ελευθεριά, τη σωτηρία, τη λύτρωση. 25η Μαρτίου. Την ίδια μέρα, αιώνες πολλούς μετά, σήμανε η μεγάλη ώρα του ελληνισμού. 400 χρόνων πυκνό σκοτάδι, αβάσταχτη σκλαβιά καταλύεται. Ο ελληνισμός βροντοφωνάζει. Ελευθερία ή θάνατος. Το έθνος τιμά τη γενέθλια ημέρα της ελευθεριάς του και όσους την έφεραν και τη στερέωσαν. Μεγάλες στιγμές, σταθμοί δόξας και μεγαλείου, ορόσημα ιστορίας. Μια τέτοια αιματοβαμμένη, ηρωική, ένδοξη σελίδα ιστορίας θα ξεφυλίσουμε στη σημερινή μας γιορτή. 30 Μαρτίου 1822. Το μυροβόλο νησί της Χίου καίγεται. Η καταστροφή του αιγαιοπελαγίτικου νησιού διεγείρει τα φιλελληνικά αισθήματα της Ευρώπης, που εκφράζεται με εικόνες, ήχους, κείμενα. Η θεατρική και η χορευτική μας ομάδα, η χοροδία και η ορχήστρα μας θα μας ταξιδέψουν στο χώρο και το χρόνο. Να το θυμάστε, τούτες οι θύμησες, τα ακούσματα και εικόνες δημιουργούν ευθύνες επαγρύπνησης, διπλό καθήκον διαφύλαξης του λυτρωμού της ψυχής αλλά και της λευτεριάς της πατρίδος. Βιγλάτορες και ακρίτες, αγωνιστές και ήρωες ξανά, μας θέλει τούτη μέρα. Κι όσοι ύμνοι δοξαστικοί και ευχαριστίες από τα χείλη των Ορθόδοξων Ελλήνων, τόση και περίσκεψη και περισυλλογή βαθιά και από καρδιάς για όσα πέρασε, όσα περνά και θα περάσει αυτός ο τόπος και ο λαός. Για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδας την ελευθερία.
Ακούστε σήματρα, παιδιά, γλυκόλαλες καμπάνες. Πανηγυρίζει η εκκλησιά, δέστε τη στολισμένη. Διπλή η γιορτή μας σήμερα, γιατί γιορτάζει Παναγιά, γιορτάζει και η πατρίδα. Πάμε, παιδιά, στην εκκλησιά, τη λαμπροστολισμένη. Ύμνους να πούμε της χαράς, δοξολογία ύμνους στη μάνα Παναγιά. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ελέψω με τη Βασιλή Δημήτρη και οφθήσω με φεύρος πανηγυρίζων και ασογηθωμένος τα αυτή στη σύλληψη. 25 του αυτού μηνός ο Ευαγγελισμός της Υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Ο Ευαγγελισμός σου, ώρα του λυτρωμού, και σαν υμνούν τα σύμπαντα, Μητέρα του Θεού. Μυστήριο ανερμήνευτο, άνθρωπος ο Θεός, και εσύ η Θεία Σκάλα, για να γεννεί ο χάρη ο άνθρωπος Θεός. Έλα, Κυρίε, την Παναγία να ανάψουμε και δύο λόγια να τις πούμε για την πατρίδα την γλυκιά, Παγκομαχά και Λιόγκη. Και για τα Ελληνόπουλα, να τάξει να αγκάλει όπως κράτουσε το Χριστό και να έχουν ελεύθερη ψυχή και αγάπη στην πατρίδα. Ακούς τώρα, ψαλμουδιά, λες ψάλμι αγγέλη, λιβανωτά και θυμιατά, ανάβουν στις εικόνες. Πανηγυρίζει ο ουρανός του Έλληνα τη λευτεριά, τη λευτεριά του ανθρώπου. Εξαίσθη τα σύμπαντα, έχει τη θεία δόξη σου, σύμπαν, αντιρρόγα με Παρθένε, έσχεσαι μήτρα των επιπάντων Θεών και τέτοκα σαν προνονίων, βάση της ημνούς είσαι. Κυρά μου Ευαγγελίστρια, στον Ευαγγελισμό σου, δίπλα γιορτή στη χώρα μου και δίπλα Πασχαλιά. Κυρά μου Ελευθερώτρια, του γένους μας κυρά, του δούλου γένους μάνα, θεία σκέπη του Έλληνα. Σήμερα στην Ελλάδα, για σένα έχουν τα σήμαντρα και τα καμπαναριά. Στη χάρη σου την άσπηλη, η Ελλάδα φέρνει τάμα, γονατιστή, με δάκρυα και σε παρακαλεί. Μόνη εσύ μεσήτρια στον ελευθερωτή, να της χαρίσει πάλι και δόξα και τιμή. Σήμερον της σωτηρίας, ημών το κεφάλαιο, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετασού. Σήμερον της σωτηρίας, ημών το κεφάλαιο, και του απαιώνος μυστηρίου η φανέρω.
Ένα καράβι από τη χιό, με τις βαρκούλες του τις δυο. Καλώς τα σχολιαρούδια μου, τέλειωσε το σχολείο. Γίνατε καλύτεροι σήμερα, πιο φωτισμένοι ή... Καλώς σε βρήκαμε, παππού. Φαίνεται πως σήμερα θα έχεις τη τιμητική σου, γι' αυτό και Και γιατί παρακαλώ? Να συγκρίσει τον τόπο σου, παππού. Τυχιό, που τόσο αγαπάς να μιλάτε αυτή. Α, στο μυροβόλο μου νησί. Τα αποθυμώ συχνά. Λοιπόν, τι θέλετε από μένα? Να ταξιδέψουμε, παππού. Τι ακούω, πατέρα, να ταξιδέψεις? Πάλι μου σταλείς στο νησί ή σε ξεσηκώνουν τα παιδιά? Ξέρω κι εγώ τι λένε αυτά τα παιδιά. Σάμπους και καταλαβαίνω τη γλώσσα τους μερικές φορές. Έχουμε εργασία στο μάθημα της ιστορίας, πατέρα, με θέμα 1822. Θα έρθουν σε λίγο τσεκάτσι οι μαθητές μας. Έχουμε πολλή δουλειά. Να συγκεντρώσουμε υλικό, να μελετήσουμε, να συνθέσουμε την εργασία. Σαν είπαμε στην τάξη ότι έχουμε καταγωγή από τυχείο, ο καθηγητής ενθουσιάστηκε. Να μελετάτε τις ρίζες σας, παιδιά, είπε. Είναι η πιο αυθεντική ιστορία. Είναι όμως τότες πικρές, οδυνηρές σελίδες ιστορίας, παιδιά. Ας είναι. Για τυχείο και την ιστορία της θα βοηθήσουμε όλοι. Ελάτε, παιδιά. Σας περιμέναμε για να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα. Καλώς τα παιδιά. Καλή δουλειά. Ευχαριστούμε. Ελάτε να οργανωθούμε. Παντελή, κράτα σημειώσεις. Ας ξεκινήσουμε με μια σειρά. Προτείνω να δώσουμε μια γενική εικόνα της εποχής. Ακούστε τι βρήκα. 1822. Το δεύτερο έτος του αγώνα ήταν έτος κρίσιμο. Η διχόνοια ανάμεσα στους πολιτικούς και στρατιωτικούς, η έλλειψη κάθε πειθαρχίας και οργάνωσης, η εχθρική στάση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ιδίως της Αυστρίας και της Αγγλίας, οδηγούσαν την επανάσταση σε αποτυχία. Να προχωρήσω λίγο τη σκέψη σου. Θυμάστε τι είπαμε στο μάθημα? Το τέλος του τουρκικού εμφυλίου πολέμου μεταξύ Σουλτάνου και Αλή Πασά απελευθερώνει και οδηγεί σε δράση τον τουρκικό στρατό της Ηπείρου. Ένα επιθετικό σχέδιο καταστρώνεται. Δύο τουρκικές στρατιές θα κατέβαιναν στην Πελοπόννησο, η μία από την Ήπειρο και η άλλη στην Ανατολική Ελλάδα. Παράλληλα, ο τουρκικός στόλος θα κατέστρεφε τα ελληνικά νησιά. Και η Χίος σε ποια φάση βρισκόταν άραγε? Τι ξέρετε εσείς? Η Χίος ήταν πάντα ένα νησί που ευημερούσε τόσο οικονομικά όσο και πολιτισμικά. Οι Χιώτες είχαν στο αίμα τους την αλμύρα της θάλασσας και διακρίνονταν πάντα για την αυτοσύνη τους. Κυριαρχούσαν σε ελληνικά ή σε οθωμανικά πλοία από τη Μαύρη Θάλασσα μέχρι και τις ακτές της Αφρικής. Το ευλογημένο νησί της Χίου είχε όμως και τα μαστιχόδεντρα. Τα δέντρα που δεν υπάρχουν πουθενά άλλο στον κόσμο και τους καρπούς του οποίου λάτρεψαν όλοι οι Σουλτάνοι. Αλήθεια, παιδιά, το ξέρατε ότι στις αρχές του 1800 η ευημερούσα Χίος αριθμούσε 120.100 ψυχές, εκ των οποίων οι 117.000 ήταν Έλληνες, οι 3.000 Τούρκοι και μόλις οι 100 Εβραίοι. Οι Χιώτες ζούσαν μια σχετικά άνετη, ελεύθερη και καλή ζωή, αλλά ποτέ τους δεν ξέχασαν ότι είναι Έλληνες. Λένε ότι ο Σουλτάνος Μαχμού το δεύτερο τους είχε δώσει άτυπα μια σχετική αυτονομία, αφού ποτέ δεν την δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα. Κι όμως, παιδιά, η σπίθα της Επανάστασης δεν άφησε τυπικά διάφορους τους Χιώτες, αλλά επικρατούσε ηρεμία στο νησί. Το 1818, ο Παντιάς Ορδοκανάκης μαζί με τον Νικόλαο Μιλωνά αποτάθηκαν τον Δημήτριο Ψηλάντη για την απελευθέρωση του νησιού από τους Τούρκους. Ζήτησαν έτσι βοήθεια από τις Πέτσες, την Ίδρα και τα Ψαρά, που συμφώσαν με την ιδέα απελευθέρωση του νησιού. Μεγάλη μερίδα όμως Χιωτών διαφωνούσε με την ιδέα του ξεσηκωμού λόγω των προνομίων που κατήχαν στο νησί. Παππού, τι λες κι εσύ? Στις 27 Απριλίου 1821, ο Ιδραίος Ιάκωβος στον Μπάζης φτάνει στη Χίο με 25 πλοία με σκοπό να παρακινήσει τους Χιώτες να εξεγερθούν κατά των Τούρκων. Στέλνει κάποιο ψαριανό να μεταφέρει το μήνυμα της Επανάστασης στην Ήπεθρο και στα χωριά, γιατί γνώριζε την αντίθετη στάση των προκρήτων και των κατοίκων της πόλης. Τρεις δημογέροντες πήγαν στο Πασά τη Βρύση και επικοινώνησαν μαζί του κρυφά. Εξήγησαν τους λόγους που δεν μπορούσαν να δώσουν βοήθεια, επειδή ο περισσότερος πληθυσμός ήταν άπειρος, άοπλος και απροετοίμαστος. Επίσης,
του εξήγησαν ότι οι επιπτώσεις στον πληθυσμό των Ελλήνων κατοίκων της Χίου, όπως και των άλλων χιωτών που είχαν εγκατασταθεί εκτός του νησιού, Κωνσταντινούπολης και Σμύρνη, θα ήταν τραγικές. Έτσι, παρακάλεσαν τον Μπάζη να φύγει από το νησί. Μετά από τρεις μέρες, ο στόλος εγκατέλειψε άπρακτο στο νησί. Και οι Τούρκοι τι έκαναν μόλις πληροφορήθηκαν το γεγονός της άφιξης των ελληνικών πλοίων έξω από το νησί? Θα σου πω εγώ. Κάλεσαν τους δημογέροντες Μίκε Βλαστό, Ιωάννη Πατρικούση, Χατζή Πολυχρόνη για να τους πάρουν πληροφορίες. Οι δημογέροντες αρνήθηκαν ότι ξέρουν κάτι σχετικά και έτσι οι Τούρκοι τους ζήτησαν να καλέσουν τους υπόλοιπους πρόκριτους. Ύστερα ήρθαν 10 πρόκριτοι και ο Μητροπολίτης Πλάτων μαζί με τον διάκονό του Μακάριο Γαρί. Οι Τούρκοι τους φυλάξαν στη σκοτεινή φυλακή του κάστρου και ζήτησαν από τους χιώτες να παραδώσουν τα όπλα και απαγόρευσαν την κυκλοφορία τις βραδινές ώρες. Εγώ διάβασα κάτι άλλο. Τον Οκτώβριο του 1821, οι Τούρκοι ζήτησαν στρατιωτική βοήθεια από τον Σουλτάνο. Γενάρη του 1822, τρεις χιώτες πρόκριτοι, Ιράλης, Κιλίτζης και Ροδοκανάκης, φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη ως ενέχειρα και ρίχνονται στη φυλακή. Ακούστε, ακούστε! Σάββατο 11 Μαρτίου του 1822, ο αρχηγός της Επανάστασης Σάμο, λυκούργος λογοθέτης, φτάνει στη Χίο με το Χιο την Μπουρνιά. 3.000 άνδρες, 8 μπρίκια και 30 βοηθητικά πλοία. Η απόβαση έγινε ταυτόχρονα στον κόλπο της Αγίας Ελένης και στην Αγκάλη. Εν τω μεταξύ είχαν ειδοποιηθεί αρκετοί χιώτες, οι οποίοι έσπευσαν να ενωθούν με τους άνδρες του λογοθέτη. Ο Βαχίτ Πασάς θέλει 2 τμήματα στρατού, ένα για να εμποδίσει την απόβαση και ένα άλλο στον κάμπο. Αρχικά οι μάχες γέρνουν προς την πλευρά των Ελλήνων. Οι Τούρκοι αναγκάζονται να κλεισούν στο κάστρο. Ο Μπουρνιάς με τους στρατιώτες του χτυπούν τους Τούρκους από το παλαιό κάστρο. Στο ύψομα της Παναγίας του Πλωτής, μια ομάδα από σαμιώτες κανονιοβολούν την πόλη. Άλλοι επαναστάτες οχυρώνται στον Μπέλα Βίστα, στο Λόφα Σωμάτων και στον Κάτω Γυαλό. Η απελευθέρωση της Χίου έγινε δεχτή από τους χιώτες με ένα αίσθημα φόβου σχετικά με την έκβαση της επανάστασης. Μάλιστα, πολλοί χιώτες πλούσιοι φεύγουν από το νησί. Μόλις ο Σουλτάνος μαθαίνει το γεγονός, γίνεται έξαλλος. Θεωρεί ότι οι χιώτες που τόσα προνόμια και αυτονομία του προσέφερε, τον πρόδωσαν. Όμως αυτό που τον εξαγρίωσε περισσότερο ήταν φυσικά άλλο. Εάν επικρατούσε η επανάσταση στο νησί, θα έχανε σημαντικότατους οικονομικούς πόρους, αφού τα μαστιχόδεντρα και ο φόρος που έπαιρνε από αυτά, πλέον δεν θα του ανήκαν. Και τι έκανε, πώς αντέδρασε? Διατάζει τον έμπιστο ναύαρχό του, Καρά Αλή, να καταπνίξει την επανάσταση. Έχει δίκιο ο πατέρας σου. Άκου, η ιστορία του επιβεβαιώνει. Στις 30 Μαρτίου του 1822 και μετά από έντονο κανονιοβολισμό αποβιβάζονται στην ακτή 7.000 άνδρες και με τη συντομή της τουρκικής φρουράς ο Αλής κατέστειλε εύκολα και σύντομα την εξέγερση μεταλογόμενος τον κακό σχεδιασμό της και τις έδες για την αρχηγία μεταξύ Μπουρνιά και Λογοθέτη. Οι δυο τους υποχώρησαν στο εσωτερικό του νησιού φωνάζοντας «Πως όζωνε αυτός ο Θήτο!». Παιδιά, σε αυτό το βιβλίο θα βρείτε και άλλες λεπτομέρειες. Τη Μεγάλη Παρασκευή, 31 Μαρτίου 1822, καίγεται ο ναός της Τρουλωτής και δίνεται το σύνθημα στους Τούρκους για γενική αιματοχυσία και αποτέφρωση της πόλης. Από εκείνη τη στιγμή και για 4 μήνες φτάνουν Τούρκοι κατάδικοι από τις απέναντι τουρκικές ακτές, με σκοπό το φόνο, τη λαιλασία και τα λάφυρα. Οι περισσότεροι χιώτες άρχισαν να μετακινούνται προς το εσωτερικό του νησιού για να σωθούν από το μένος των Τούρκων. Τα καταφύγια τους ήταν αρχικά οι Καριές, το Έπος, η Νέα Μονή, το Μοναστήρι του Αγίου Μινά και ο Άγιος Γεώργιος ο Σικούσης. Το Μεγάλο Σάββατο, 1η Απριλίου 1822, καίγεται τη σχολή της Χίου, σφαγιάζονται σχεδόν όλοι, ακόμα και οι λεπροί. Την επομένη, ανήμερα του Πάσχα, 15.000 Τούρκοι μπαίνουν στο Μοναστήρι του Αγίου Μινά από ένα μικρό άνοιγμα που υπήρχε στον περίβολο και σφαγιάζουν τους 3.000 χιώτες που είχαν κρυφτεί. Στη συνέχεια, πυρπολούν το μοναστήρι. Την ίδια ημέρα, το ίδιο γεγονός γίνεται και στη Νέα Μονή. Η κατάσταση γενικεύεται και σε άλλα χωριά της Χίου. Οι Σαμιώτες εγκατέλειψαν τη Χίο και έπλωσαν προς τα Ψαρά.
Την Τετάρτη 5 Απριλίου του 1822, ο Καραλής βγάζει ανακοίνωση πως όσοι χιώτες παραδώσουν τα όπλα τους και επιστρέψουν στην πόλη, θα αφαιθούν ελεύθεροι. Μάλιστα, εξασφάλισαν οι Τούρκοι και επιστολή του φυλακισμένου Μητροπολίτη και των Δημογερόντων, η οποία ανέφερε τις ειλικρινείς προθέσεις τους. Οι πρόξενοι της Αγγλίας, της Αυστρίας και της Γαλλίας ανέλαβαν να μεταφέρουν την πρόταση στους χιώτες και να τους πείσουν. Οι χιώτες εμπιστεύτηκαν τους πρόξενους και άρχισαν να επιστρέφουν και να παραδίδουν τα όπλα τους. Βέβαια, όπως ήταν αναμενόμενο, οι Τούρκοι αθέτησαν τον λόγο τους και άρχισαν να σφάζουν όσους κατέβαιναν στην πόλη. Η μεγάλη σφαγή συνεχίστηκε και στην κεντρική Χίο, Βροντάδο, Πιτιός, Θημιανά και μετά Βορειόχωρα. Στο ακροτήρι του Κάβο Μελανιός, απέναντι από τα ψαρά, βρήκε καταφύγιο περίπου 10.000 χιώτες και περίμεναν τα ψαριανά πλοία να τους μεταφέρουν στα ψαρά. Δυστυχώς όμως, η μεγάλη θαλασσοταραχή τους στάθηκε εμπόδιο και σφαγιάστηκαν σχεδόν όλοι από τους Τούρκους. Στις 18 Απριλίου στην Κωνσταντινούπολη σφαγιάζονται τρεις χιώτες όμηροι, Ράλης, Σκυλίτζης, Ροδοκανάκης και άλλοι 60 χιώτες επιφανείς. 5 μέρες αργότερα απεγχωνίζονται στην τάφρα του κάστρου της πόλης ο Μητροπολίτης Πλάτων, ο Διάκονός του Γαρής, 9 πρόκριτοι και οι Δημογέροντες. Οι Τούρκοι ρίχνουν τα σώματά τους στη θάλασσα. Ο θάνατος χόρευε για μήνες πάνω στο νησί. 115.000 άνθρωποι χάθηκαν, δολοφονήθηκαν, ξεριζώθηκαν. Άντρες, γυναίκες, παιδιά. 42.000 άνθρωποι σφαγιάστηκαν. 23.000 διέφυγαν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα και 50.000 έγιναν σκλάβοι. Υπολογίζεται ότι γλίτωσαν και παρέμειναν στο νησί 1.500 με 2.000 άνθρωποι. Το αίμα έτρεχε ποτάμι μέχρι τη θάλασσα. Το γαλάζιο του νερού βάφτηκε κόκκινο, μπουριαχτά, θάνατος, απόγνωση. Καμένη γη, χωριά ολόκληρα πυρπολήθηκαν. Μητέρες μέσα στους καπνούς ψάχνουν να βρουν τα παιδιά τους. Τα πρόσωπά τους μαύρα από τις στάχτες, βλέμμα θολό. Το βλέμμα της τρέλας, πού να κρυφτούν, δεν ξέρουν. Τούρκοι παντού, αγρίμια, δολοφονούν, βιάζουν. Κατακόκκινοι, βαμμένοι από το αίμα των αθώων θυμάτων τους, συνεχίζουν να σκοτούν όποιον βρουν στο διάβα τους. Η Χίος πεθαίνει, 30 Μαρτίου 1822. Λίγες μέρες μετά την καταστροφή, σχεδιάστηκε ναυτική επίθεση του στόλου των τριών ναυτικών νησιών εναντίον του τουρκικού στόλου στο στενό του Τσεσμέ. Στις 18 Μάιου πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίθεση. Οι Έλληνες έκαναν αρκετές ζημιές στον τουρκικό στόλο. Η νέμεσις για τον Καράλη θα έρθει τις πρώτες ημέρες του Ιουνίου του 1822. Την 1η Ιουνίου, Κωνσταντίνος Κανάρης μαζί με τον Ανδρέα Πιπίνο και 40 ψαριανούς ξεκίνησαν από τα ψαρά με 2 περιπολικά και 4 περιπολικά πλοία. Και αφού μετάλαβαν των αχράντων μυστηρίων, μπήκαν στο στενό της Χίου με βόρειο άνεμο. Κρύφτηκαν και περίμεναν να βραδιάσει. Τελείωνε τότε το Ραμαζάν των Τούρκων και ξεκινούσε η γιορτή του Μπαϊραμιού. Στην τουρκική ναυαρχίδα επικρατούσε χαρά και κέφι. Τότε τα δύο πυρπολικά κατάφεραν να μπουν ανάμεσα στα τουρκικά πλοία. Ο Κανάρης κατευθύνθηκε στην ναυαρχίδα του Καράλη, ενώ ο Πιπίνος στην υποναυαρχίδα. Ο Κανάρης τα κατάφερε, σε αντίθεση με τον Πιπίνο που βιάστηκε και έγινε αντιληπτός από τους Τούρκους. Η ναυαρχίδα όμως λύθηκε στις φλόγες και μετά ανατινάχθηκε, σκοτώνοντας και τον Καράλη. Η σφαγή των χιλιάδων αθώων της Χίου, που διήρκησε 5 ολόκληρους μήνες, από τις 30 Μαρτίου μέχρι τέλη Αυγούστου 1822, προκάλεσε αποτροπιασμό και αηδία στην Ευρώπη. Η κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε και οι τάξεις των φιλελλήνων πύκνωσαν. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις φρικιαστικές σκηνές στις εφημερίδες και ζωγράφοι όπως ο Ντελακρουά τις απεικόνισαν. Ενώ ποιητές όπως ο Ουγκό, ο Χέμανς, ο Πιέρποντ, ο Χιλ, ο Σιγκούρνεϊ έψαλαν τη θλιβερά καταστροφή. Επιβάλλεται βέβαια να σημειώσουμε ότι με το σημερινό μας αφιέρωμα δεν έχουμε ως σκοπό να καλλιεργήσουμε το μίσος ούτε να δυναμητήσουμε καταστάσεις. Πρέπει όμως να έχουμε επίγνωση της ιστορίας μας ώστε να μην κάνουμε εκπτώσεις και να έχουμε συνέστηση των λόγων και των δράσεών μας. Να μην ξεπουλάμε στο βωμό μιας δίθεν ελληνοτουρκικής φιλίας τις αξίες μας, την ιστορία μας και την εθνική μας συνείδηση. Να μου ζήσετε, λεβέντες μου! Τέτοια Ελληνόπουλα χρειάζεται η πατρίδα!
με τη δύναμη του λόγου που εμπνεύστηκε, την έκφραση του χρωστήρα που ζωντάνεψε και την εναλλαγή ήχων που βημάτισαν πάνω στο στίχο, μένοντας πιστοί στην αυθεντικότητα και την ιστορική αλήθεια, θα προσπαθήσουμε να αποδώσουμε την ιστορία αυτών που βίωσαν. Δημητρίου Βικέλα, Λουκής Λάρας. Ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας λόγιος, ποιητής και πεζογράφος, μνημονεύεται για το μυθιστόρημά του Λουκής Λάρας 1879. Ένα ιστορικό μυθιστόρημα βασισμένο στις μαρτυρίες ενός υπαρκτού προσώπου. Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται στοιχείο το Πάσχα του 1822. Η οικογένεια του Λουκή Λάρα ζει τα δραματικά αυτά γεγονότα και αναζητεί τρόπο να σωθεί. Μάθατε τι γίνεται κάτω στο Χίο. Οι Τούρκοι, αφηνιασμένοι απ' άκρη σ' άκρη, σκορπούν παντού το χαλασμό. Φέρανε, λέει, και απ' απέναντι κι άλλους. Πιο δυνατούς και πιο άγριους την όψη και το σπαθί. Θεούλη μου, τι θα απογίνουμε κι εμείς. Θα μας σκοτώσουν οι Τούρκοι. Θα τα ποντίκια θα ψωφίσουμε. Πόσο θα αντέξουμε. Και τι θα απογίνουμε σαν μας σκοτωζυγώσει το κακό. Θα σκοτώσουν τον πατέρα μου, εγώ το ξέρω, θα τον σκοτώσουν. Α, γιατί γίνει και το κακό. Μόνη μας ελπίδα είναι να φύγουμε από το νησί. Αχ, πότε θα έρθει το πλοίο για να μας πάει στα ψαρά. Μα θα τα καταφέρουμε αλήθεια. Ήταν που θα μας βοηθούσαν οι σαμιώτες. Άδικα μας ξεσήκωσαν. Σιχάστε πια. Με τα λόγια και τις γκρίνιες σας δεν βγαίνει τίποτα. Πού πήγε πια κι αυτή η Ανδριάνα. Πήγε να μαζέψει λίγα χόρτα για να φάμε και ακόμα να γυρίσει. Ελπίζω να μην έχει πάθει κάτι. Αυτή φροντίζει για όλους μας. Καλύτερα από εμάς θυγατέρως παραστέκεται μάνα. Κι ας είναι μόνο ψυχοκόρη. Μας φέρνει φαγητό, νερό και ειδήσεις για ό,τι γίνεται έξω. Χρυσό κορίτσι, πάντα κέφι και χαρά. Με τα αστεία της μας κάνει και ξεχνιόμαστε. Πού να είναι άραγε, γιατί άργησε. Μήπως έπαθε κάτι. Ο Θεός να την προστατεύσει. Κι αυτή κι όλη τη Χιό. Κάτι ακούγεται. Γεια σου πάση. Γεια. Γρήγορα. Τρέξτε, κρυφτείτε, οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι. Γρήγορα. Οι Τούρκοι. Μα πού πάμε, πατέρα. Θα εγκλωβιστούμε μέσα στο χωριό. Και τα γυναικόπαιδα κινδυνεύουν περισσότερο από εμάς. Θα ρεις πως δεν το ξέρω. Μα πώς αλλιώς να φύγει κανείς από εδώ. Ερήμος ο τόπος. Ψυχή δεν βλέπεις. Σάβος να μην υπάρχει και ψυχή. Σιανή, μ' ακούτε. Ελάτε εδώ. Μπείτε μέσα στο στάβλο. Να σε καλά, γιαγιά. Να σε καλά. Ο Θεός να προστατεύει και εσένα και τη φαμίλια σου, σαν έχεις. Ναι, κέρας για τέχνη. Ο θάνατος και η ζωή είναι κοινός για όλους. Φεύγω και σας αφήνω. Βολευτείτε όπως μπορείτε. Σκοτάδι. Δεν βλέπω τίποτα. Πού καταντήσαμε. Από τα χωντικό στο στάβλο. Και μυρίζει πολύ άσχημα. Πώς θα μείνουμε εδώ μέσα. Αν είναι να γλιτώσουμε. Γρήγορα συνηθίζει ο άνθρωπος. Α, η γριά έχει αφήσει ένα σάκο σίκα. Βλέπω και ένα κουβά με νερό για τα ζώα. Θα στρώσουμε και λίγο άχυρο και κάπως θα βολευτούμε. Ελάτε, βάλτε κανένα χεράκι να πορευτούμε. Όχι κατά πως ήξερες, λέει, μα κατά πως βρήκες. Να είμαστε και ευχαριστημένοι. Δώρα ακριβά, σαν τη ζωή,
τη λευτεριά και την πατρίδα θέλουν θυσίες. Στο στάβλο αυτό η οικογένεια έμεινε 4 μερόνυχτα. Από την κρυψώνα τους άκουγαν συχνά φωνές Τούρκων και θρήνους χριστιανών που σφαγιάζονταν. Την τελευταία νύχτα οι Τούρκοι διανυκτέρευσαν στο σπίτι της Πλαχνικής Γριάς και οι συναθροισμένοι στο στάβλο άκουγαν τις φωνές τους. Όλο αυτό το διάστημα που η οικογένεια ήταν κρυμμένη στο στάβλο, οι Τούρκοι κατεδίωκαν τον πληθυσμό της πόλης, σκοτώνοντας τους άνδρες και εχμαλωτίζοντας τα γυναικόπαιδα. Ταυτόχρονα, λαιλατούσαν τις περιουσίες των χωρικών. Ο Λουκής Λάρας και οι δικοί του, κρυμμένοι στο στάβλο, περίμεναν πότε οι βάρβαροι θα χόρτεναν από το αίμα των αμάχων και τις αρπαγές στα χωριά και παρακαλούσαν τον Θεό να μην αποκαλυφθούν μέχρι τότε. Φοβόντουσαν ακόμα και να μιλήσουν, καθώς ο παραμικρός θόρυβος μπορούσε να τους προδώσει. Τι σε έπιασε, κόρη, και κλαις? Θέλεις να μας καταδώσεις? Δεν μας λυπάσαι? Ανδριάννα μου, σώπασε και μου λυγίζεις την ψυχή. Υπομονή και ελπίδα στο Θεό πως θα περάσει το κακό. Πνίξε το δάκρυ σου στη θάλασσα, στη λύθη. Κάνε κουράγιο. Κυρά μου, μη μαγίζεις και λερώνεσαι. Δυστυχισμένο κορίτσι, πόσο να αντέξει ακόμα το Έλληνα ραγιά η ψυχή. Να τι περιμένει και τα δικά μας τα κορίτσια, αν αποκαλυφθούμε. Ξημέρωσε πια. Τι θα κάνουμε, πατέρα? Θα έρθουν άραγε εδώ οι Τούρκοι να μας ψάξουν? Μακάρι να μην χρειαστεί να μείνουμε άλλο στο στάβλο της Γριάς. Έφυγαν ή θα περάσουν πάλι την νύχτα τους εδώ? Ησυχία! Ακούω θόρυβους! Λέτε να ετοιμάζονται να φύγουν. Κάποια σημώνει πάλι. Ναι, καλά παιδιά! Θεέ μου, φύλαξε. Κάντε την προσευχή σας. Βάει, βάει, βάει. Για να δούμε πριν φύγουμε την κρύπη και τούτη βλοπότρυπα. Τι μέρη και αούρδες στο σπίτι κάτους! Αν τον αλάχασα μου, μόνο δρομιές πάγουμε εδώ πέρα! Άδικα χάνουμε την ώρα μας. Θα κρύφτηκαν αλλού και αούρδες. Πάμε να φύγουμε. Σωθήκαμε! Σωθήκαμε! Γλιτώσαμε! Δόξα σε Θεός! Ένα βήξιμο! Ένας αναστεναγμός και θα μπορούσε να μας προδώσουν! Τυφλώθηκαν τα ρίσκα στο σκοτάδι τα σκυλιά! Ο Θεός και η Παναγιά μας λυπήθηκαν! Μακάρι να έρθει γρήγορα και το τέλος των βασάνων μας. Να καταφέρουμε να φύγουμε από το Χίο. Με πονάει που θα αφήσουμε το νησί, μα δεν υπάρχει γλιτωμός. Λες να τα καταφέρουμε, πατέρα! Κάποια σημώνει πάλι. Μα δεν είναι τουρκικό ποδάρι αυτό. Γνωρίζω τα ρωμαϊκά βήματα. Μη φοβάστε, είμαι ο Παναγής, ο γείτονας του θείου σας. Με έστειλε εκείνος για να σας βοηθήσω. Σας βρήκα πλοίο από τα ψαρά, για να φύγετε από εδώ, να γλιτώσετε. Σας περιμένω εδώ πιο κάτω, σε ένα έρμο λιμανάκι. Σας οδηγήσω εγώ εκεί. Ακολουθήστε με. Μα πώς θα φύγουμε? Θα μας πιάσουν. Αν μείνουμε εδώ, αύριο θα μας βρούνε. Αν φύγουμε όμως, μπορεί και να σωθούμε. Η οικογένεια του Λουκή Λάρα, βαδίζοντας σιγά σιγά, έφτασε ως την άκρη του χωριού, αντίθετα από την πύλη εισόδου που φρουρούνταν από τους Τούρκους. Μπήκαν μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι, στην πίσω πλευρά του οποίου υπήρχε γκρεμός.
κατέβηκαν από το παράθυρο της πίσω πλευράς του σπιτιού, ένας-ένας, κρεμασμένοι από ένα σκηνί. Τελευταίος κατέβηκε και ο χωρικός, ο οποίος και τους οδήγησε στη νύχτα, στο μέρος όπου ήταν δεμένη βάρκα. Εκεί επιβιβάστηκαν όλοι και έφυγαν για τα ψαρά. Είχαν γλιτώσει. Η ιστορία αποτυπώνεται και μέσα από τα παγκόσμια δημιουργήματα της τέχνης. Συμπυκνωτές ιστορικής μνήμης, αλλά και γιγάντιες κατακτήσεις του ανθρωπίνου πνεύματος. Τέτοιο είναι το έργο του μεγάλου Γάλλου ζωγράφου Ντελαβρουά, η σφαγή της Κύρου. Παρουσιάζουν σκηνές ιστορικών γεγονότων από την ελληνική και γαλλική επανάσταση. Ήταν από τους πρώτους ζωγράφους που μέσα από τα έργα του βοήθησε πολύ στην ανάπτυξη του υπερσιονισμού, καλλιεργώντας μια ατμόσφαιρα αγωνίας και φρίκης, η οποία όμως παρουσιάστηκε με πολύ τρυφερότητα μετά τον αχρόνο του χρησιμοποιεί και τις δυνατές επιθέσεις της σκιάς με το φως. Στον πίνακα αυτό που βρίσκεται σήμερα στο Μουσείο του Λούβρου και πήρε το 1824 το βραβείο Χρυσό Μετάλλιο Δευτέρας Τάξεως, παρουσιάζει την τουρκική θηριωδία στο επαναστατημένο νησί της Χίου. Εάν κάποιος παρατηρήσει με προσοχή τον πίνακα στο βάθος, θα δει τον ουρανό σκεπασμένο με καπνό και τα καμένα σπίτια να ολοκληρώνουν την εικόνα της καταστροφής και της ερήμωσης. Στο προστινό μέρος παρατηρεί την αγωνία και απελπισία των ανθρώπων, με τη μάνα να είναι εξαπλωμένη κατά γης με το μωρό της, στην αγκαλιά αγωνιώντας για την τύχη. Τα δύο αγκαλιασμένα παιδιά, στο αριστερό άντρο, περιμένουν το θάνατο. Το ταλαιπωρημένο αντρόγινο με το χαμόγελο του ετοιμοθάνατου στο κέντρο. Την ηλικιωμένη γυναίκα που κοιτάζει τον ουρανό παρακαλώντας και περιμένοντας βοήθεια από τον Θεό και τον Τούρκο στα δεξιά που αρπάζει μια ελληνοπούλα και τη δέρνει στα άλογο του έτοιμος να τραβήξει το σπαθί του. Ο πίνακας αυτός του Ντελαβρουά συγκλώνησε και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να συγκλονίζει όχι μόνο τους Έλληνες αλλά όλη την ανθρωπότητα. Αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα, από τους πλέον όψιμους Ευρωπαίους διανοούμενους που έλαβαν φιλελληνική στάση υπήρξε ο Βίκτορ Ουγκό.
Παρότι εισέρχεται αργά στον κύκλο των Φιλελλήνων, παραμένει ο συνεπέστερος των υποστηρικτών του νεότευκτου ελληνικού κράτους. Το ενδιαφέρον του Ουγγό για την ελεύθερη πλέον Ελλάδα φάνηκε το διάστημα της Κρητικής Επανάστασης του 1866 με 1869. Εκτός της συμπαράστασης προς τους Κρήτες, έδειξε ενδιαφέρον και για την αρπαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα, κατηγορώντας τον Έλγιν για αυτή του την πράξη, στη βάση της αντίληψής του ότι η πολιτιστική κληρονομιά ενός λαού δεν πρέπει να γίνεται κτήμα ενός άλλου. «Αν δεν ήμουν ποιητής, θα ήμουν στρατιώτης», θα γράψει ένα πρώιμο ποίημα του Ουγγό. Τα αιματηρά γεγονότα της Χίου προκάλεσαν ισχύστη εντύπωση στην Ευρώπη. Η κοινή γνώμη ξεσηκώθηκε και οι τάξεις των Φιλελλήνων πύκνωσαν. Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τις φρικιαστικές σκηνές στις εφημερίδες, ζωγράφοι τις απεικόνισαν και λόγοι έγραψαν για τη θλιβερή καταστροφή. Μετά την καταστροφή της Χίου, ο Βίκτορ Ουγγό συνθέτει το γνωστό σε όλους Ελληνόπουλο, που συγκίνησε και συγκινεί πάντα το ελληνικό κοινό με την απάντηση του παιδιού στο ερώτημα του τι επιθυμεί. «Φίλε», είπε το Ελληνόπουλο, είπε το παιδί με τα γαλάζια μάτια, «θέλω μπαρούτι και βόλια». Και κατά την απόδοση του Κωστή Παλαμά, 1885, «διαβάτη», μου κράζει το Ελληνόπουλο με το γαλάζιο μάτι. «Βόλια, μπαρούτι θέλω, να, ας το απολαύσουμε». Γαλάζιο μάτα, σπέρα, σπέρα, χιόμα στο όμορφο νησί, το όμορφο νησί, μαύρη από η μέρα ξέρα, με τα κρασιά, με τα δέντρα, καθοδονήσει που πουνά και σπίτια και λακάβια, στο χωρό και σπίτια μέσα μια φορά τα βράδια, καθρέφησε με στα νερά. Ερνιά παντού, ερνιά παντού, μα κοίταξε κι απάνω και στο βράχο. Ερνιά παντού, μα κοίταξε κι απάνω και στο βράχο. Στου κάστρα τα σκαλάσματα κάποιο παιδί
μπορούσε τάχα να σου διώξει το μαράζι. Μήπως το κρίνω το Ιράν που του ματιού σου μοιάζει. Που μες στη μουσουλμανική παράδεισο φυτρώνει. Και ένα λόγο χρόνια εκατό κι αν πει λαλάει δε σώνει. Φυλό καρδός από το δεντρί. Περνάει και τέθηκε στο γέρα.